Μια από τις βασικές επιδιώξεις της συνταγματικής αναθεώρησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι και να ρίξει νερό στο μήλο της ανούσιας δικοματικής του αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία, για να τσακώνονται ακόμα πιο πολύ στη βάση μιας ψεύτικης διαχωριστικής γραμμής νεοφιλελευθερισμός αντινεοφιλελευθερισμός, κρατισμός, ελεύθερη αγορά κτλ., αφήνοντας έτσι στο απειρόβλητο το ίδιο το σύστημα το καπιταλιστικό, το οποίο και αθώνουν και το υπηρετούν βέβαια πιστά. Και αυτός ο τσακωμός επιλέγεται να στηθεί στα άρθρα του συντάγματος για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, γιατί τελικά αυτά τα άρθρα έχουν απλώς διακηρυκτική αξία και παραμένουν συνήθως ένα ευχολόγιο χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Πρόκειται ακριβώς για εκείνο το τμήμα του συντάγματος που βρίσκεται στην πιο μεγάλη απόσταση από την πραγματική ζωή και εδώ αντανακλάται περισσότερο από οπουδήποτε όλη η υποκρισία των θετικών για το λαό αστικών συνταγματικών διακηρύξεων. Λίγα μόνο παραδείγματα αρκούν. Ας δούμε την περίφημη αρχή της ισονομίας που διατυπώνεται στο άρθρο 4. Με τη γνωστή φράση «Οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο» και από την οποία πηγάζουν μια σειρά από ειδικότερα δικαιώματα. Στο Σύνταγμα διακηρύσσεται δηλαδή επίσημα ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας, που είναι βέβαια πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, πλούσιοι, φτωχοί, εκμεταλλευτές, εκμεταλλευόμενοι, όλοι αυτοί αντιμετωπίζονται συνταγματικά ως ίσοι, με εκείνη την πολύ γενική, όσο και αφηρημένη, ιδιότητα του πολίτη. Έτσι όμως συγκαλύπτονται οι ταξικές διαφορές και φτάνουν να εξομοιώνονται πλασματικά ο εργάτης με τον κεφαλαιοκράτη. Το ερώτημα είναι αδυσόπιτο. Πόσο ίσως μπορεί να είναι ένας εργάτης ή ένας βιοπαλαιστής με αυτόν που έχει στην ιδιοκτησία του μεγάλες επιχειρήσεις, με τις οποίες προσλαμβάνει και απολύει, ή με αυτόν που έχει στα χέρια του μέσα ενημέρωσης και άλλους μηχανισμούς και άρα και επηρεάζει και χειραγωγεί. Πρόκειται συνεπώς για μια πέρα για πέρα τυπική φαινομενική ισότητα η οποία συγκαλύπτει τη βαθιά ταξική ανισότητα που υπάρχει και μεγαλώνει στην κοινωνία. Άλλο παράδειγμα. Πόση αξία αλήθεια έχει η διακήρυξη στο ίδιο άρθρο του Συντάγματος που αναφέρει ότι οι Έλληνες εισφέρουν, λέει, στα δημόσια βάρη, χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Απολύτως καμιά, γιατί στην πράξη ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Άγρια, ανελαίητη φορολαιλασία για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα από τη μια, απλόχερα φοροαπαλλαγές για τους μεγάλους επιχειρηματίες από την άλλη. Και μια κετόφερη κουβέντα. Τι θα γίνει αλήθεια με εκείνα τα προκλητικά προνόμια των εφοπλιστών που τάχεται και συνταγματικά κατοχυρωμένα στο άρθρο 107 του Συντάγματος? Με την ευκαιρία και της τωρινής αναθεώρησης, το ΚΚΕ πρότεινε για μια ακόμα φορά την κατάργησή τους. Το απορρίψατε. Γιατί το προνόμιο άραγε του αφορολόγητου πετρελαίου να το έχουν μονάχα οι εφοπλιστές και όχι και οι αγρότες? Πώς τα σηκώνει αλήθεια κάτι τέτοια ο αντινεοφιλελευθερισμός σας? Και το δικαίωμα στην εργασία, το οποίο διακηρύσσεται και υποτίθεται ότι προστατεύεται με το άρθρο 22 του Συντάγματος, δεν είναι απλώς μια απίθμενη υποκρισία για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους της χώρας μας? Αλήθεια, τι απαντάτε στους χιλιάδες συμβασιούχους του δημοσίου, των δήμων και της εκπαίδευσης που διαδηλώνουν και σήμερα έξω από τη Βουλή και σε όλη τη χώρα για το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά που τους το στερεί η πολιτική σας? Πάντως, ό,τι και να έχετε στο μυαλό σας, μην τους ξαναπείτε ότι σας εμποδίζει το Σύνταγμα για τη μονιμοποίησή τους, μην τους κοροϊδεύετε άλλο, γιατί αν ήσασταν ειλικρινείς, θα βάζατε στην αναθεώρηση και το σχετικό άρθρο 103, που το αφήσατε εκτός, απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση του ΚΚΕ. Αν πάμε δε και στο δικαίωμα της απεργίας, το οποίο αναφέρεται το άρθρο 23 του Συντάγματος, η πραγματικότητα λέει ότι αυτό το δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στα γκέτο της οργοδοσίας, ενώ όπου ξεσπά μια απεργία, γρήγορα τα δικαστήρια τη βγάζουν και παράνομη και καταχρηστική. Εδώ και λίγο καιρό, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να βάλει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας,
από το πρωτοβάθμιο σωματείο, πού δηλαδή να βάλει τα εμπόδια, μα ακριβώς εκεί όπου συντελείται η εργατική εκμετάλλευση στην παραγωγική μονάδα. Τέτοιον αντινεοφιλελευθερισμό θα τον ζήλευε και η Θάτσερ. Κλείνω με το πιο εμβληματικό παράδειγμα της πολιτικής διπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, το γνωστό άρθρο 16, τη σημαία του αντινεοφιλελευθερισμού του. Πριν από λίγο μάλιστα εδώ, υφυπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη της αναθεώρησής του και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη χειροκρότησαν. Να τις χαίρεστε αυτές τις προοδευτικές σας συμμαχίες, εκτός και αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε, εκτός και αν είναι ένα τρέιλερ από τα προσεχώς της πολιτικής σας. Έρχομαι λοιπόν ξανά στο άρθρο 16. Δεν μιλάμε για την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου που κάνει λόγο για το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, παράγραφος χωρίς κανένα πρακτικό αντίκρισμα για την εργατική και λαϊκή οικογένεια, όταν είναι γνωστό ότι καλείται να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη της για να σπουδάσει τα παιδιά της. Μιλάμε για την παράγραφο 5 που υπάρχει και σωστά υπάρχει, όπως σωστά υπάρχουν αν και δεν αρκούν και όλες οι θετικές διακηρύξεις του Συντάγματος. Σωστά υπάρχει λοιπόν σε αυτό το άρθρο 16 που μιλάει για την αποκλειστικά δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Το κόμμα μας μάλιστα προτείνει αυτή η αποκλειστικότητα του δημοσίου και η δωρεάν παροχή να εξασφαλίζεται για το σύνολο της παιδείας όπως και της υγείας. Ας αναρωτηθούμε όμως πόσο εμπόδισε το άρθρο 16 που σωστά υπάρχει τη διαμόρφωση και εξάπλωση μιας ολόκληρης αγοράς στην ανώτατη εκπαίδευση με τα λογής κολέγια που ξεφυτρώνουν παντού και για τα οποία μάλιστα πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν με ερώτησή τους να αναγνωριστούν τα πτυχία που χορηγούν επικαλούμενοι τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που να μην ήταν και αντινεοφιλελεύθεροι δηλαδή. Πόσο εμπόδισε τελικά το άρθρο 16 την εκτείναξη επί ΣΥΡΙΖΑ της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων. Πόσο εμπόδισε τα δίδακτρα που γενικεύτηκαν με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ στα μεταπτυχιακά. Πόσο εμπόδισε την εμπορευματοποίηση κάθε ανάγκη των φοιτητών από τη στέγη μέχρι τη μετακίνηση και τις σπουδές. Καθόλου. Μα καθόλου δεν εμπόδισε, δυστυχώς, γιατί πολύ απλά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερισχύει του ελληνικού, ακόμα και αυτών των συνταγματικών διατάξεων. Και σε αυτό συμφωνείτε όλοι, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Άρα, όσο περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ καταργέται τον νεοφιλελευθερισμό, τόσο πιο πρόθυμα και αποτελεσματικά τον υλοποιεί, αφού και εφαρμόζει και προωθεί και διαφημίζει από πάνω το δίκαιο της κατά το ΣΥΡΙΖΑ νεοφιλελεύθερης κατά τα άλλα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ κλείνοντας κατέθεσε τις προτάσεις του και όλες μα όλες τις απορρίψατε. Να γίνουν τώρα κτήμα του λαού και στόχοι της δικής του πάλης. Και να μην ξεχνά ποτέ ο λαός. Κυρίαρχος λαός είναι μονάχα εκείνος που διαφεντεύει τον πλούτο που παράγει.